Κατεδαφίσκε και το γνωστό κτίριο του πρώην υγειονομικού στην ιστορική συνοικία του Ηρακλείου, με τις απόψεις ωστόσο για την κατεδάφισή του να διείστανται. Παρελθόν αποτελεί το παλιό κτίριο του υγειονομικού. Στη θέση του θα κατασκευαστεί τετραόροφο κτίριο, το οποίο θα στεγάσει τις υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Άλλοι λένε ότι δεν έπρεπε να κατεδαφιστεί. Εμείς είχαμε μια προαπόφαση και μια μελέτη για να δημιουργήσουμε ένα νέο κτίριο εκεί. Νομίζω ότι αναβαθμίζει την περιοχή. Δεν είχε καμία αρχιτεκτονική αξία τέτοια που να χρειάζεται να παραμείνει. Γι' αυτό άλλωστε και χορηγήθηκαν όλες οι νόμιμες άδειες. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε με διαδικασίες εξπρές την αρχιτεκτονική μελέτη για το τετραόροφο κτίριο, το οποίο μεταξύ άλλων θα έχει δύο μεγάλα υπόγεια και μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο, ενώ θα μπορεί να φιλοξενήσει 150 υπαλλήλους στους υπόλοιπους ορόφους. Νομίζω ότι θα λύσει πολλά προβλήματα του Ηρακλείου και ιδιαίτερα της περιφερειακής ενότητας που δεν ξέρει πού να στεγάσει τις υπηρεσίες της. Για την τύχη του παλιού κτιρίου του υγειονομικού είχαν προηγηθεί αντιδράσεις από κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής του Λάκου, οι οποίοι έκρουαν το καμπανάκι της παραβατικότητας, επισημένοντας μάλιστα σε σχετική επιστολή ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος ευαγγελισμός. Και έχουν στρατοπεδεύσει μέσα στο πάρκο. Αυτή τη στιγμή μαγειρεύουν, κοιμούνται μέσα στο πάρκο. Φοβόμαστε ότι αν και εφόσον γίνει κατάληψη του κτιρίου, οι διαδικασίες δεν πρόκειται να προχωρήσουν και φοβόμαστε ότι θα αποκτήσουμε ένα δεύτερο ευαγγελισμό μέσα στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το νέο κτίριο θα σέβεται το περιβάλλον και την περιοχή της παλιάς πόλης. Δευτέρα περνάει μια απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου θα ξεμπλοκάρει την αδειοδότησή του της οικοδομικής άδειας. Γιατί υπάρχει μια μικρή εκκρεμότητα με μια ιδιοκτησία του Δήμου που εμπλέκονται οι δύο φορείς. Το ξεκαθαρίζουμε με αποφάσεις και τελειώνουμε.